Κάλεσμα για συμμετοχή στην κινητοποίηση για την προάσπιση της υγείας στο νησί μας απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο της ΚΟ. Μια κινητοποίηση που έχει ανάγκη την φωνή και τη συμμετοχή όλων των ΚΟΟΝ, γιατί η υγεία αφορά όλους μας. Κύριε Λάμπρου, με αφορμή την κινητοποίηση, την προγραμματισμένη κινητοποίηση για την ερχόμενη Δευτέρα έξω από το νοσοκομείο, με αφορμή τα θέματα της υγείας που απασχολούν το νησί μας. Θέλω λοιπόν να μας πείτε αυτό το κάλεσμα σε ποιους αφορά και ποια είναι τα αιτήματα τα οποία θα θέσετε. Το Εργατικό Κέντρο έχει καλέσει σε αυτή την κινητοποίηση εργαζόμενους, φορείς, σωματεία να πάρουν μέρος μαζικά δυναμικά όλους τους κατοίκους του νησιού. Το ζήτημα της υγείας δεν είναι πρώτη φορά που μας απασχολεί και σαν Εργατικό Κέντρο και σαν σωματεία. Γνωρίζετε ήδη την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας. Βλέπετε βέβαια και το τελευταίο διάστημα με την αυξητική τάση των κρουσμάτων. Εμείς λέμε και διεκδικούμε και σε ένα από τα αιτήματα που βάζουμε ότι η στελέχωση του ΕΟΔΗ με περισσότερους εργαζόμενους είναι επιτακτική και θα πρέπει να γίνει, γιατί αφορά την υγεία μας, την υγεία των παιδιών μας. Θα πρέπει δηλαδή αυτά τα ζητήματα ήδη να είχαν λυθεί εδώ και 2,5 χρόνια. Από την άλλη βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία μέρα, βράδυ έρχεται και μας λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα, ενώ από την άλλη εξοπλίζει και δίνει δισεκατομμύρια ευρώ για τα Ραφάλ και για την υγεία, ακόμα και για το νοσοκομείο της ΚΟ δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη μόνιμης θέσης, είτε σε ιατρικό προσωπικό, είτε σε νοσηλευτικό. Ακόμα και σήμερα λείπει πνευμονολόγος, λείπει ογκολόγος και ένα σωρό ειδικότητες που πραγματικά δημιουργεί αυτή την εκρηκτική και επικίνδυνη κατάσταση για την προστασία της υγείας μας και των κατοίκων βέβαια του νησιού μας. Κυρία Λάμπρου, σε ό,τι αφορά την συσπήρωση των ανθρώπων εδώ της κοινωνίας, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας που είναι πολύπαθο, γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος δεν βγαίνει στους δρόμους να φωνάξει για τα δίκαια αυτά αιτήματα? Νομίζω ότι ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς περιμένουν. Αν θέλετε, έτσι μας έχουν μάθει ότι κάποιος άλλος θα λύσει τα προβλήματα για μας. Το ζητούμενο και αυτό που δείχνει στην ουσία αυτή η επιλογή, που δεν νομίζω ότι είναι συνειδητοποιημένη από τον περισσότερο κόσμο, ότι θα πρέπει να δουν ότι με τη δική τους συμμετοχή, με τους δικούς τους αγώνες, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Έχουμε τονίσει και θα είδατε και μέσα στην ανακοίνωσή μας ότι δεν υπάρχουν σωτήρες. Έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και πιο μικρές κατακτήσεις γίνονται μέσα από αγώνες, μέσα από μαζικές διαδικασίες. Έχουμε τονίσει ξανά για τους αγώνες που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο από την eFood, που πραγματικά μέσα σε μια νύχτα 1.500 εργαζόμενοι κατέβηκαν στους δρόμους της Αθήνας και διεκδίκησαν όλοι οι εργαζόμενοι να μετατρεπούν με συμβάση ορισμένου χρόνου, αορίστου χρόνου, με συγχωρείτε. Βλέπουμε την Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά με δυστυχώς το τραγικό δυστύχημα που έγινε εκεί και το θάνατο του εργαζόμενου που βγήκαν και διεκδίκησαν και κέρδισαν. Και τα κατάφεραν όμως όλοι αυτοί τα παραδείγματα που λέτε είχαν θετική κατάληξη. Και πολλά άλλα και εδώ στην περιοχή μας που με παρεμβάση των σωματείων απολύσεις πάρθηκαν πίσω, δεδουλευμένα δόθηκαν. Θα πρέπει δηλαδή ο κόσμος και οι εργαζόμενοι να καταλάβουν και αυτό έχει δείξει δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια ότι με τη συμμετοχή τους, τη μαζική τους συμμετοχή και την αντίδρασή τους θα μπορούν να καταφέρουν πράγματα. Γιατί και το συμπέρασμα που θέλουμε να βγάλουμε από όλη αυτή την κινητοποίηση είναι ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι μπορούν σε αυτές τις συνθήκες να κατακτήσουν διεκδικήσεις, να διεκδικήσουν πραγματικά την υγεία τους και να προσθέσουμε βέβαια εδώ και το ζήτημα της ακρίβειας που πλήγει τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους. Σε συζητήσεις με συναδέλφους έχουμε πει ότι πραγματικά το να πας στο σούπερ μάρκετ είναι μια σκέψη που σου προκαλεί δυσφορία σε ό,τι αφορά την ακρίβεια των προϊόντων. Γι' αυτό μπαίνουν και αιτήματα που έχουν να κάνουν με την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Εδώ στα νησιά μας να μειωθεί στο 50% ο ΦΠΑ. Πράγματα που σε αυτές τις συνθήκες μπορούν να ανακοφίσουν κάπως τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Η φωνή πάντα είναι πιο δυνατή όταν έχει αυτή την εξωστρέφεια, η συγκεκριμένη κινητοποίηση. Θα πάρει έτσι κάποια δημοσιότητα, θα δώσετε κάποιο ψήφισμα στους βουλευτές της περιοχής για να δοθεί έτσι και το μήνυμα αυτής της κινητοποίησης?
Στόχος είναι καταρχάς να πιστεί ο κόσμος να συμμετέχει μαζικά, πραγματικά να σταματήσει αυτή την κατάσταση, να μην αποδέχεται το 2022 να ζει έτσι, είτε αυτό αφορά την υγεία του, είτε το εισόδημά του, είτε τις συνθήκες εργασίας τους. Ακόμα και μέσα στην κακοκαιρία είδατε φαινόμενα που έγιναν στην Αθήνα, σε έναν πανάκριβο και καλοπληρωμένο δρόμο που άφησε τους ανθρώπους στο έλεος της κακοκαιρίας, χωρίς ουσιαστικά καμιά παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού. Σε όλα αυτά λοιπόν ο κόσμος θα πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματα του, να καλέσει. Και σε αυτό που με ρωτήσατε, νομίζω ότι πάντα το εργατικό κέντρο και δημοσιοποιεί τα αιτήματά του και τα καταθέτει, και σε αυτή τη λογική θα πάμε και σε αυτή την κινητοποίηση.